Η K Gold Temporary Gallery παρουσιάζει από το Δεκέμβρη του 2021 έως και τις αρχές του Μάρτη του 2022 την έκθεση σύγχρονης τέχνης Radium Palace στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, μια έκθεση δωρεάν και ανοιχτή για όλους που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δανείζεται τον τίτλο της από το θρυλικό ξενοδοχείο θερμοπηγών Κουρτζή, το οποίο χτίστηκε στη Μυτιλίνη το 1911 ως ένας χώρος αναψυχής και θεραπείας. Στην έκθεσή μας συμμετέχουν περίπου στους 20 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι καλλιτέχνες τόσο ανερχόμενοι όσο και καταξιωμένοι και παρουσιάζουν γλυπτά, φωτογραφίες, βίντεο αλλά και μουσική. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση Radium Palace επανεξετάζουν την οπτική μας για τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη σχέση μας με το σώμα και την επαφή, επισημένοντας πως η δημιουργικότητα, η έμπνευση αλλά και η ανθρώπινη εφευρετικότητα σχετίζονται γενικότερα με την ευεξία. Μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη και μας αφορά όλους. Το έργο της Μάρο Φασουλή, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, είναι μια εγκατάσταση από τη σειρά από τον Αγκώνα στον Καρπό. Η Μάρο είναι μια καλλιτέχνη η οποία έχει καταγωγή από την Πέτρα της Λέσβου και στο έργο της καταπιάνεται με μια παραδοσιακή τεχνική της υφαντικής και γενικότερα εξετάζει θέματα που αφορούν την εργασία, την επαναληπτικότητα, τη θέση της γυναίκας και του άντρα μέσα στην κοινωνία, επομένως ασχολείται και με τις έμφυλες ταυτότητες. Ενώ πίσω μου υπάρχουν επίσης δύο φωτογραφίες του Ούγγρου φωτογράφου Αντράς Λαγκτοσί, ο οποίος φωτογραφίζει κομμάτια που αφορούν τη σωματικότητα. Ο ίδιος ήταν αθλητής πριν καταπιαστεί με την τέχνη, επομένως το στοιχείο της σωματικότητας είναι πολύ έντονο μέσα στο έργο του. Ο Κώστας Βαλιουτής είναι ένας νέος εικαστικός από το Μανταμάδο της Λέσβου, ο οποίος έφτιαξε αυτό το έργο που βρίσκεται πίσω μου, ειδικά για αυτή την έκθεση. Το έργο λέγεται Check This Out και εμπνέεται από το μύθο της Βαβό, η οποία μας προσκαλεί στην ουσία να μπούμε μέσα στο σώμα της. Επομένως, ο επισκέπτης συμμετέχει στο ίδιο το έργο και προχωρά στο επόμενο δωμάτιο της έκθεσης. Περνώντας μέσα από την κουρτίνα, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στον εκθεσιακό χώρο, όπου συναντάμε το έργο του Μιλτιάδη Δίγκα, ένας νέος εικαστικός από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έφτιαξε έναν υπτάμενο σαμάνο, μια άλλη θεότητα. Ο εικαστικός δεν λέει πολλά για αυτό το έργο, το αφήνει ανοιχτό σε νέες αναγνώσεις. Ωστόσο, στο χώρο υπάρχει και ένα μουσικό έργο, αυτό της Κάλλη Μαλόν, η οποία είναι μια Αμερικάνα μουσικοσυνθέτρια, η οποία χρησιμοποιεί παραδοσιακές μουσικές τεχνικές, γκόνγκ, αλλά και ηλεκτρονική μουσική. Στην έκθεση συμμετέχει επίσης ο αυστριακός καλλιτέχνης Erwin Wurm, ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες παγκοσμίως. Συμμετέχει με τρία γλυπτά από τη σειρά του μετακρεμαστά Pullover, μια σειρά που ξεκίνησε να κάνει το 1990, θέλοντας να δώσει φόρμα σε ένα τόσο καθημερινό αντικείμενο όπως το ρούχο και να σημειώσει έτσι την οικία σχέση του με το ίδιο μας το σώμα. Το έργο του Erwin Wurm βρίσκεται σε διάλογο με μια φωτογραφία που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, ένα πολύ σημαντικό δάνειο από το Ιταλικό Εθνικό Μουσείο Βουνού. Είναι μια φωτογραφία από το αρχείο τους, την έχει τραβήξει ο Μάριο Φαντίν, ένας πολύ πρωτοπόρος κινηματογραφιστής και αλπινιστής, ο οποίος στάλθηκε να εξερευνήσει το K2, το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό στον κόσμο μετά το Everest. Ο Φαντίν επιλέγει να μην φωτογραφίσει τα πιο τεχνικά μέρη της αποστολής και φωτογραφίζει τις πιο οικίες στιγμές με την ομάδα του. Εδώ τον βλέπουμε σε μια στιγμή χαλάρωσης μαζί με την ομάδα του μέσα στις θιούχες πηγές. Μην ξεχνάμε, το θέμα της έκθεσης έχει εμπνευστεί από το Radium Palace, ένα ξενοδοχείο το οποίο συνδύαζε υδροθεραπεία μεταξύ άλλων υπηρεσιών. Στην έκθεση Radium Palace παρουσιάζονται μεταξύ άλλων και διάφορα έργα βιντεοτέχνης. Ένα από αυτά είναι το έργο Life is Near, η ζωή είναι κοντά, του 2000, τη Sarah Michelle Risager. Ένα έργο με πολύ δυνατές εικόνες, τις περισσότερες τις βρίσκει ηλεκτρονικά μέσα από το YouTube, επομένως είναι μια συγγραφή υβριθέντος υλικού, το οποίο εξετάζει την ουσία, το σύνθετο κόσμο των συναισθημάτων. Η Κάτα Γκέιμπλ είναι μια φωτογράφος από την Ουγγαρία. Στην φωτογραφία που παρουσιάζει σε αυτή την έκθεση
Είναι από τη σειρά Σύσυφος, εμπνέεται και αυτή επομένως από την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα καταπιάνεται με θέματα που αφορούν την πνευματικότητα και τη συλλογικότητα. Βλέπουμε δηλαδή διάφορα χέρια γύρω από αυτό το φωτεινό σώμα, μια ζεστή πηγή γύρω από την οποία αποζητούν λύτρωση, μια στιγμή ανάτασης. Η Γεωργία Κοτρέτσο συμμετέχει σε αυτή την έκθεση με αυτή την εγκατάσταση που είναι ακριβώς μπροστά μου, ένα συμμετοχικό έργο στην ουσία, το οποίο λέγεται Scotch on the Holy Rocks. Στην ουσία, κατά τη διάρκεια των εγγενείων, η καλλιτέχνης έρβηρε ουίσκι μέσα σε αυτά τα κρυστάλλινα ποτήρια, τα οποία αντί για πάγο έχουν παγωμένο μάρμαρο. Παίζει δηλαδή στην ουσία με τις έννοιες της διασκέδασης, αλλά και της κλασικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δηλαδή τα αρχαία μάρμαρα. Είχε πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε στα εγγένεια πώς το έργο απλώθηκε σε όλο το χώρο και βγήκε εκτός της γκαλερίας στο δημόσιο χώρο, αφού όλοι κράταγαν και έπιναν με αυτόν τον τρόπο. Στο χώρο μελέτης της γκαλερί, ο επισκέπτης μπορεί να βρει αρχαιακό υλικό από τη συλλογή του Γιώργου Σίμου, που αφορά το ίδιο το Radium Palace, το ξενοδοχείο και θεραπευτήριο που ιδρύθηκε στη Μυτιλίνη, αλλά δυστυχώς είχε πολύ σύντομο βίο αφού κάηκε ολος καιρός λίγο μετά την κατασκευή του. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει, μεταξύ άλλων, διαφημιστικό υλικό, εφήμερα, προσκλήσεις, ενημερωτικό υλικό για το Radium Palace και τις υπηρεσίες του. Η Bianca Ottilia Giuzan είναι μια Ιταλίδα και Ρουμάνα art director και γαστρονόμος, την οποία καλέσαμε να δημιουργήσει ένα έργο ειδικά για την έκθεση Radium Palace. Η Bianca λοιπόν δημιούργησε μια μνημειακή εγκατάσταση που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, στην αυλή δηλαδή της γκαλερί, στην Αγία Παρασκευή. Το έργο είναι 4 μεγάλες σημαίες, είναι 4 ψηφιακά στην ουσία κολάζ, όπου η καλλιτέχνης φωτογραφίζει διάφορα υλικά, φαγητά στην ουσία, και μας ρωτά ποια νομίζουμε ότι είναι, τι είναι αυτά τα υλικά και από πού μας ήρθανε. Ενώνει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτά τα υλικά με κάποιο τρόπο στερεοτυπικό, με την εθνική ταυτότητα και τι καλύτερο, μια σημαία. Κατά τη διάρκεια των 3 μηνών που διαρκεί η έκθεση, το Video Room της Γκαλερί φιλοξενεί σε εναλλαγή 4 έργα βίντεο τέχνης που αφορούν θέματα όπως η πνευματικότητα και η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών. Συγκεκριμένα στο Video Room παρουσιάζονται έργα των Λιδία Δαμπασίνα, Λίντα Μπέγκλης, Τζον Μπαλτεσάρι, Μπάρμπαρα Βάγκνερ και Μπέντζαμιν Ντεμπούρκα.